Θα συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται ακαδημαϊκά στο Λονδίνο. Είναι καθηγητής Οικονομικών Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Καλημέρα, κύριε Λαπαβίτσα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που θα ξαναπούμε. Για πείτε μου, είναι ένα συνδός στο τιμόνι του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως λέγεται, άρα να τέλει μια νέα εποχή? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το να έχεις έναν άνθρωπο ινδικής καταγωγής στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη και δείχνει ότι όλα αυτά τα περί πολιτισμικότητας και ούτω κατεξής τα έχει ενστερνιστεί πιο πολύ η δεξιά παρά η αριστερά στην πράξη. Δηλαδή δεν είναι τόσο προοδευτικά όσο φαντάζεται ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα προοδευτικό για τον κύριο Σουνάκ. Δεν είναι κάτι, δεν θα φέρει μια άλλη εποχή. Είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, πάμπλουτος, έχει σπουδάσει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, έχει πάει σε ιδιωτικά σχολεία. Στην ουσία είναι ένας Βρετανός. Απλώς Βρετανός δηλαδή της άρχουσας τάξης της ελίτ. Απλώς είναι Ινδός στην καταγωγή, το οποίο έχει τη σημασία του, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Και σίγουρα δεν πρόκειται να ανατείλει άλλη εποχή, αν κρίνει κανείς από αυτά τα οποία έχει πει στο παρελθόν και φαίνεται ότι θα πει και σήμερα, γιατί ακόμα δεν μας έχει κάνει επίσημη ομιλία ως Πρωθυπουργός ο κύριος Σουνάκ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει. Σήμερα αναμένουμε την πρώτη ομιλία. Τι στην πραγματικότητα πιστεύετε ότι συμβαίνει με επίκεντρο το Λονδίνο? Υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι 4 πρωθυπουργούς τους έχει καταπιεί το Brexit. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι ελληνικό το αφήγημα, πολύς, γιατί υπάρχει ακόμα φόβος μεγάλος μέσα στα ελληνικά ανώτερα στρώματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει το Brexit και όλα αναλύονται με βάση το πρίσμα του Brexit. Δεν είναι έτσι. Το πρώτο πράγμα που έχω να σας πω για την εκλογή του κυρίου, γιατί δεν επρόκειται για εκλογή, για τη στέψη του κυρίου Σουνάκ, γιατί δεν είναι εκλογή, στέψη είναι, είναι ότι δείχνει καταρχήν πόσο έχει ευτελιστεί η δημοκρατία στη χώρα που έχει το αρχαιότερο κοινοβούλιο. Είναι ο τρίτος πρωθυπουργός φέτος. Οι δύο προηγούμενοι, αυτός και οι προηγούμενοι, ανέβηκαν στη θέση αυτή χωρίς εκλογές. Η προηγούμενη κυρία Τρας είχε τέλος πάντων κάποια εκλογική διαδικασία μέσα από το συντηρητικό κόμμα, τότε δεν έχει καμία. Τον εξέλεξε ένας πολύ μικρός αριθμός βουλευτών του συντηρητικού κόμματος. Τώρα αν αυτό είναι η δημοκρατία, είναι καλό να το ξανασκεφτούμε. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση από το εκλογικό σώμα και δείχνει το πόσο έχει υποχωρήσει η δημοκρατία στην Βρετανία. Όσοι ζούμε εδώ το ξέρουμε πολύ καλά. Πόσο έχει υποχωρήσει η δημοκρατία και η δημοκρατική πρακτική στη Βρετανία, αλλά δεν είναι μόνο βρετανικό το θέμα. Εφόσον υπάρχει στη Βρετανία, που είναι, όπως επαναλαμβάνω, το αρχαιότερο κοινοβούλιο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό στη Βρετανία, αυτό μπορούμε να το δούμε και γενικότερα. Είναι γενικότερη η υποχώρηση της δημοκρατίας και ο ευτελισμός της πολιτικής. Το ακούω συχνά να λέγεται και στη χώρα μας και έχουν δίκιο όσοι το λένε, ότι η Ευρώπη κυβερνάται πλέον από πολιτικούς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Και όχι μόνο κυβερνάται από πολιτικούς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας στην Βρετανία, αλλά και οι μηχανισμοί έχουν υποχωρήσει. Οι μηχανισμοί έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει, η λαϊκή βούληση δεν εκφέρεται πια με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο λαϊκό στοιχείο και σε αυτό που συμβαίνει στην κορυφή. Και αυτό είναι, με έναν τρόπο το δείχνει πεντακάθαρο ο κύριος Σούνακ. Mm-hmm. Πρέπει να το σκεφτούμε όλοι και για τη χώρα μας και για τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης και γενικότερα. Φαντάζομαι ότι λέτε για κάτι βαθύτερο, γιατί θα σας πει κάποιος τεχνικά θεσμικά θα μπορούσε να προκύψει από την κοινοβουλευτική παρούσα πλειοψηφία ο ηγέτης. Η αλήθεια είναι ότι μέσα 42 μέρες, 45 μέρες να αλλάζει ξανά πρωθυπουργό σαν τα πουκάμισα. Κάποιοι είπαν ότι η Downing Street αριθμός 10 έγινε πια Airbnb, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ θα έπρεπε κανονικά να οδηγηθούν σε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν θέλει να έχει την παραμικρή νομιμοποίηση ο κύριος Σούνακ και για να κάνει αυτά που λέει ότι θα, που φαίνεται ότι θα κάνει, δεν μας τα έχει πει ακόμα, αλλά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει εκλογές. Αλλιώτικα θα έχουμε πολύ έντονες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα, γιατί η κρίση την οποία διέρχεται η Βρετανία είναι πολύ μεγάλη και ο ίδιος δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν είναι δυνατόν 120, 130, 200 βουλευτές του συντηρητικού κόμματος να εκλέγουν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος
από ό,τι φαίνεται, προβεί σε μέτρα, θα πάρει μέτρα δραστικά. Παραλαμβάνω, δεν μας έχει πει ακόμα τι είναι. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό σε μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλη κρίση. Αλλά για να το δούμε και αλλιώτικα. Γιατί γίνεται αυτό στην κορυφή, γιατί έχουμε την κατάπτωση της δημοκρατίας, γιατί περί κάτω αυτός ως πρόκειται. Δεν είναι δημοκρατική διαδικασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι λαϊκή βούληση. Γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι επειδή είναι το Brexit, καθόλου δεν είναι αυτό. Ή τέλος πάντων αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο και θα σας το πω σε λίγο. Το κυριότερο είναι ότι έχουμε βαθύτερη κρίση οικονομική και κοινωνική στη χώρα, η οποία είναι γενικευμένη κρίση, τη βλέπουμε και αλλού στην Ευρώπη. Τη βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Βρετανία είναι η χειρότερη περίπτωση. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι οι χώρες, οι παλιότερες, οι πιο τέλος πάντων πλούσιες χώρες της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας δεν λειτουργούν πλέον, δεν πάνε μπροστά. Και η Βρετανία είναι η χειρότερη περίπτωση. Αυτό συμβαίνει. Η πιο ξεκάθαρη μορφή αυτού του πράγματος είναι φυσικά ο πληθωρισμός. Η άνοδος του πληθωρισμού είναι μια ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ προβληματικά. Τώρα γιατί ανεβαίνει ο πληθωρισμός, για να σας κουβεντιάσουμε και αυτό ευθέως, γιατί σε αυτό εκεί πατάει αυτό που γίνεται τη στιγμή αυτή. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει για δύο λόγους στη Βρετανία, όπως και αλλού δηλαδή. Ο πρώτος είναι όσα συνέβησαν στην κρίση της πανδημίας. Όταν χτύπησε η πανδημία, η κυβέρνηση βρετανική προχώρησε σε μεγάλες δημοσιονομικές δαπάνες και επίσης σε δημιουργία χρήματος. Τόνωσε δηλαδή τη συνολική ζήτηση. Η τόνωση της συνολικής ζήτησης όθησε σε μεγάλη ανωδική πίεση τις τιμές αγαθών κυρίως, τις τιμές αγαθών. Λιγότερο τώρα τις τιμές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι τιμές των αγαθών πήγαν προς τα πάνω λόγω αυτού του πράγματος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που συνέβη είναι φυσικά ο πόλεμος της Ουκρανίας. Πήραν τα μέτρα που πήραν οι κυβερνήσεις στις Δύσεις, πρωτοστάτησε η Βρετανία. Είναι το πρώτο παλικαρό των Αμερικανών σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και παραπάνω από τους Αμερικανούς. Οι Βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας εμπλέκονται μέχρι το λαιμό σε αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Πήραν λοιπόν τα μέτρα αυτά και άλλαξαν οι σχετικές τιμές της ενέργειας. Η ενέργεια έγινε πανάκριβη. Όταν η ενέργεια γίνεται πανάκριβη, τα πράγματα θα διηγηθούν προς τον πληθωρισμό, θα γίνουν πιο ακριβά. Ο συνδυασμός λοιπόν των μέτρων της πανδημίας και ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε πληθωρισμό. Αυτό όμως είναι το πρώτο στάδιο. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο και το βαθύτερο, αυτό που σημαίνει από κάτω, είναι ότι δεν μπορεί η πλευρά της παραγωγής, η πλευρά της προσφοράς να ανταπεξέλθει σε αυτά τα χτυπήματα. Αυτό σημαίνει από κάτω, κύριε Σαγίνη. Δεν είναι δηλαδή μόνο η τόνωση της ζήτησης, δεν είναι δηλαδή μόνο τα μέτρα που πάρθηκαν στην πανδημία ή αυτά που συνέβησαν με την ενέργεια. Η πραγματικότητα είναι ότι η πλευρά της παραγωγής, η πλευρά της εισόρευσης, η πλευρά δηλαδή των επιχειρήσεων δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες των τελευταίων χρόνων. Πάσχει. Η παραγωγικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και η Βρετανία είναι η χειρότερη περίπτωση όλων. Η κίνηση της παραγωγικότητας, η κίνηση των επενδύσεων την τελευταία δεκαετία είναι τραγική. Τραγική. Η χώρα έχει φτάσει σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο και αυτό φαίνεται με την κρίση του πληθωρισμού. Τώρα, μιλάμε για κρίση του πληθωρισμού, να σας το πω κι αλλιώς όμως. Η κρίση του πληθωρισμού σημαίνει ότι έχει γεμίσει ο τόπος κοινωνικά παντοπολία στα οποία πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν δουλειά. Να έχετε υπόψη σας. Δεν πηγαίνουν δηλαδή οι περιφερειακοί. Μισό, κύριε Λαπαπίτσα, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται και κουμπώνει με την είδηση που διαβάζαμε χθες ότι κελιγμένα τρόφιμα, κελιγμένες κονσέρβες, όλα χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που έχουν εργασία. Με ρωτάνε εδώ, ο Άγγλος εργαζόμενος με το μισθό του φτάνει να ζήσει η οικογένειά του? Όχι. Όχι. Έχουμε, δηλαδή, υπάρχει μεγάλο φάσμα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, δεν είναι εργαζόμενοι να βάλουν όλοι το ίδιο μισθό. Μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης και ευρύτερα της χαμηλής μεσαίας τάξης δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν δουλειά, δηλαδή μιλάμε για νοσοκόμες για παράδειγμα. Μιλάμε ακόμα και για δεσμοφύλακες, επειδή γνωρίζω το Συνδικάτο των Δεσμοφυλάκων, το οποίο η ευκαιρία είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό, να έχετε υπόψη σας. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί με το μισθό που παίρνουν. Δεν φτάνει δηλαδή και είναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε κοινωνικά παντοπολία για το φαΐ. Όπως καταλαβαίνετε, εάν ανέβουν οι τιμές της ενέργειας, όπως φαίνεται, θα ανέβουν κι άλλο το χειμώνα, η κρίση θα γίνει τεράστια. Τεράστια. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ έντονο αυτό που θα συμβεί. Γιατί ακριβώς
από κάτω, η πλευρά της παραγωγής, η πλευρά της προσφοράς, δεν λειτουργεί πλέον. Έχει φτάσει η χώρα στο το πείραμα του θετερισμού, για να σας το πω αλλιώς, έφτασε στα όρια του, τελειώνει. Δεν λειτουργεί πια το σύστημα. Και αυτό φαίνεται πεντακάθαρα στην κρίση, κρίση του πληθωρισμού, αυτό το πράγμα. Είναι κρίση διαβίωση στην ουσία για ευρύτατα στρώματα, λαϊκά στρώματα και άλλα της Βρετανίας. Εάν ο κύριος Σουνάκ δεν προσέξει τι θα κάνει, που δεν έχει και πολλές επιλογές μεταξύ μας, εάν δεν προσέξει τι θα κάνει και αν προχωρήσει σε αυτά που όλοι περιμένουν ότι θα κάνει, τότε θα έχουμε έκρηξη στη Βρετανία. Είναι φανερό, γιατί οι διαθέσεις της εργατικής τάξης και των ευρύτερων στρωμάτων είναι ψυχιατικές στιγμές. Έχει φτάσει ο κόσμος στα όρια του. Είναι καταφανέστατο. Η προκάτοχός του των 45 ημερών στην ουσία αποδέσμευε τους περιορισμούς, αν το έχω καταλάβει καλά, για το μεγάλο πλούτο. Θα κινηθεί σε αυτή τη γραμμή ο κύριος Σουνάκ? Η προκάτοχός του ήταν μια πάρα πολύ μέτρια πολιτικός. Θα σας πω και κάτι προσωπικό. Έχω βρεθεί στο ίδιο πάνελ μαζί της στο BBC. Στο ραδιόφωνο. Πριν από χρόνια μιλούσαμε για το Brexit. Η κυρία Τρας ήταν τότε υπέρ του Brexit, ενώ προηγουμένως ήταν κατά. Είναι και ένδειξη του πώς λειτουργούσε και η ίδια. Εάν μου έλεγε κανείς τότε, πριν από, δεν ξέρω πόσα χρόνια, 3 χρόνια που βρεθήκαμε στο πάνελ μαζί, ότι η κυρία αυτή που ήταν δίπλα μου θα μπορούσε ποτέ να γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα έλεγε ότι χρειάζεται εξέταση, αυτός που το έλεγε. Δηλαδή θα το πίστευα ποτέ μου. Τα κατάφερε όμως και έγινε. Αυτό που πήγε να εφαρμόσει μέσα στον ευτελισμό της πολιτικής της Βρετανίας, της πολιτικής ζωής, αυτό που πήγε να εφαρμόσει ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δεξιό, πάρα πολύ συντηρητικό, πάρα πολύ νεοφιλελεύθερο, με την έννοια της άρσης των περιορισμών για να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά και να, τόσο πάντων, να έχουμε μάρια. Αυτό ήταν μια απάντηση και μια λύση η οποία αναφερόταν σε μια άλλη Βρετανία πριν από 30 χρόνια, 40 ίσως, αυτό που είχε κάνει η κυρία Θάτσερ. Προφανώς εγώ δεν ήμουν υπέρ αυτών των πραγμάτων και τότε, αλλά είχαν μια λογική. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική. Δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Πάσχει η πλευρά της προσφοράς, πάσχει η πλευρά της παραγωγής, δεν πάσχει όμως επειδή η φορολογία είναι πολύ υψηλή, ούτε θα λυθεί το πρόβλημα εάν κανείς τέλος πάντων κάνει τη φορολογία του πλούτου ακόμα μικρότερη. Απέναντίας, αυτό που χρειάζεται η πλευρά της προσφοράς της Βρετανίας τη στιγμή αυτή είναι συστηματική επένδυση, συστηματική προσπάθεια για άνοδο της παραγωγικότητας. Αυτά δεν θα γίνουν χωρίς βιομηχανική πολιτική. Η χώρα απαιτεί αυτό το πράγμα και αυτό θέλει και το λαϊκό στοιχείο. Δεν θέλει ξαναδεσταμένες συνταγές Τάτσερ. Και αυτό επίσης δεν μπορούσαν να σηκώσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Mm. Όταν η κυρία Τρας μπήκε στην διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο μαζί με τον τότε Υπουργό των Οικονομικών. Τι φάγανε οι αγορές, τώρα μην τρέπεστε. Τι φάγανε οι αγορές. Αυτό έγινε. Γιατί κατάλαβα ότι εδώ πάμε για επιτάξεις του πληθωρισμού και πάμε για έκρηξη δημοσιονομική. Αυτό είναι. Άρα ο κύριος Σουνάκ τι περιθωρία έχει και τι καταλαβαίνετε, προς τα πού κλείνει? Προσέξτε τώρα τι γίνεται, γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, επικίνδυνα και τεταμένα. Πάρθηκαν τα μέτρα που πάρθηκαν στην εποχή την περίοδο του COVID. Δηλαδή η δημοσιονομική επέκταση, αυτό που είχαμε, δηλαδή με τον δανεισμό της κυβέρνησης και το άνοιγμα. Όλοι τότε ήταν υπέρ αυτού του πράγματος. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν έχουμε το έλλειμμα το μεγάλο της κυβέρνησης και την αύξηση του δημοσίου χρέους της Βρετανίας. Οι φωνές λοιπόν είναι, και αυτό έκανε και ο τελευταίος υπουργός των Οικονομικών της κυρίας Τρας που αντικατέστησε τον προηγούμενο, οι φωνές λοιπόν είναι υπέρ της λιτότητας και ακούγονται συστηματικά φωνές για επιβολή ξανά λιτότητας, δηλαδή σύσφυξη των δημόσιων οικονομικών, περιστολή των δαπανών για την πρόνοια και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσει η χώρα να τα βάλει σε τάξη κατά το κοινό λεγόμενο. Δηλαδή αυτή την ορθοδοξία των τελευταίων 30-40 χρόνων που μας έχει ρημάξει. Αυτό λοιπόν είναι το που λέγεται μέσα στους κύκλους του Συντηρητικού Κόμματος. Σας λέω λοιπόν, εάν το Συντηρητικό Κόμμα, ο κύριος Σουνάκ, επιχειρήσει αυτή τη στιγμή να επιβάλει λιτότητα τέτοιου τύπου, να περιορίσει τις δαπάνες για την πρόνοια, να αρχίσει να κόβει δηλαδή χρήματα από την υγεία, την παιδεία και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει η πρόνοια, εάν θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο,
αυτό που θα έχει μπροστά της Βρετανίας δεν θα έχει προηγούμενο. Θα είναι πολεμική η κατάσταση. Γιατί έχουμε ήδη φτάσει στο όριο. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα επίγοντα, γιατί μόνο εκεί μπορεί να πας και στα νοσοκομεία. Πηγαίνουν στα επίγοντα και είναι αναγκασμένοι να περιμένουν 10-12 ώρες μέχρι να τους δει ο γιατρός. Εάν επιβληθεί λιτότητα, η κατάσταση αυτή θα γίνει ακόμα χειρότερη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε λαϊκή εντολή. Πρέπει να τεθεί μπροστά στη βούληση του Βρετανικού λαού αυτό που πρόκειται να γίνει. Δεν μπορεί το Συντηρητικό Κόμμα να προχωρήσει τέτοια πράγματα χωρίς να έχει λαϊκή εντολή. Δεν υπάρχει λαϊκή εντολή για κάτι τέτοιο. Δεν την είχε ο κύριος Τζόνσον. Άλλα πράγματα έλεγε το 2019. Δεν είχε καθόλου λαϊκή εντολή η κυρία Τράς, γιατί δεν την εξέλεξε κανείς. Το Συντηρητικό Κόμμα την εξέλεξε. Τούτο εδώ δεν έχει καμία εντολή απολύτως. Τον εξέλεξαν 350 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος. Εάν επιχειρήσει λοιπόν να επιβάλλει τέτοιο πράγμα, ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε έκρηξη. Ήδη τα συνδικάτα, το συνδικάτο των σιδηροδρομικών, το συνδικάτο των τηλεπικοινωνιών, είναι σε πολεμική κατάσταση εδώ και μήνες. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Από τον καιρό των Ανθρακορίχων έχω δει τέτοιο πράγμα στην Βρετανία. Από την εποχή των Ανθρακορίχων το 1984. Από την εποχή του Σκάρκιλ, δηλαδή. Την εποχή του Σκάρκιλ, ναι. Μάλιστα. Από τότε τέτοιο κλίμα πρώτη φορά βλέπω στο λαϊκό στοιχείο και στο εργατικό στοιχείο. Είναι, τα συνδικάτα αυτά είναι, προχωρούν συνεχώς σε απεργίες και είναι έτοιμα για πιο γενικευμένες κινητοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή για το Συντηρητικό Κόμμα, για ολόκληρο το πολιτικό κόσμο της Βρετανίας και σας επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται γιατί τελείωσε το πείραμα της κυρίας Τάτσερ. Τελείωσε, δεν υπάρχει περιθώριο πια γι' αυτό. Άρα έφτασαν τα όρια του. Είναι στα όρια, μου λέτε, μιας πρωτοφανούς κοινωνικής έκρηξης, αν συμπιεστεί και άλλο η κοινωνία με καταστάσεις κοινωνικών παντεοπολίων, ουρών, το ένα και το άλλο. Και να πω εδώ, κύριε Λαπαβίτσα, το ξέρετε καλύτερα, γιατί μου το στέλνουν μήνυμα, σας ακούν για το Λονδίνο, Έλληνες. Ξέρετε, ναι, λέει, πόσοι Έλληνες γιατροί ζουν αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Απίστευτος λέει ο αριθμός. Καταλαβαίνετε πώς μεταφέρεται όλο αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Είναι στα όρια κοινωνικής έκρηξης, δηλαδή. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει, σας επαναλαμβάνω, ο κύριος Σουνάκ δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση, δεν τον δέχεται ο Βρετανικός λαός, γιατί εδώ οι δημοκρατικές παραδόσεις έχουν βαθιές ρίζες. Ξέρουν ότι δεν τον εξέλεξε κανείς. Αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην καθημερινή ζωή. Αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της δυστοκίας του οικονομικού συστήματος γενικότερα, αλλά και της κοινωνικής πρόνοιας. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί και η δυσκολία που προσέθεσε εδώ, φταίει η κυρία Τράς, γιατί με τα πειράματα που έκανε και τις ανοησίες που έκανε, η αγορά στέγης, το στοκαστικό σύστημα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχουν ανεβεί τα επιτόκια, τα χρέη, οι υποθήκες για τα σπίτια έχουν γίνει πανάκριβες και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, οι Βρετανοί πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό του διαθέσιμου εισοδήματός τους κάθε μήνα για τα σπίτια τους. Όταν τα επιτόκια κάνουν αυτό που κάνουν και οδηγούνται στα ύψη, το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ζώρικο, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη και εκρηκτική κατάσταση. Εδώ μπαίνει τώρα και άλλη παράμετρος. Η εναλλακτική επιλογή είναι ο κύριος Στάρμερ. Οι εργατικοί που φαίνεται να έχουν ένα εκπληκτικό προβάδισμα δημοσκοπικά, αν γίνουν οι εκλογές. Σωστά. 30 και μονάδες τους δίνουν μπροστά οι δημοσκόποι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή, δημοσκοπικά φαίνεται πλήρης κατάρρευση του Συντηρητικού Κόμματος. Και φαίνεται να βγαίνουν μπροστά οι εργατικοί. Βέβαια, αυτά, εάν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι έτσι. Τώρα αυτά είναι και δημοσκοπικά. Αλλά σίγουρα με τις σημερινές συνθήκες η ήττα των συντηρητικών θα είναι συντριπτική αν γίνουν εκλογές. Γι' αυτό το λόγο και δεν τις θέλουν, όπως καταλαβαίνετε. Η νομιμοποίηση, όχι, δεν θέλουν οι συντηρητικοί να χάσουν την κουτάλα της εξουσίας, όπως κάνουν όλα τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά. Ο κύριος Στάρμερ, ο οποίος είναι εναλλακτική επιλογή, εάν γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές, γιατί αν γίνουν σε δύο χρόνια, κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει, αλλά ο ίδιος δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Ο λόγος που έχουν ανεβεί οι μετοχές του είναι γιατί πέφτουν οι μετοχές των άλλων. Δεν είναι ότι έχει πει ο ίδιος πράγματα θετικά, ότι έχει κάποια πρόταση να κάνει, ότι λέει κάτι για τη χώρα το οποίο συναρπάζει, ότι τέλος πάντων πείθει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν πρόκειται δηλαδή για δεύτερο Μπλεαρ. Γιατί όταν ο κύριος Τόνι Μπλεαρ είχε βγει στην Πρωθυπουργία το 1997, πότε βγήκε,
ό,τι και να έλεγε, που πάλι δεν ήταν σοβαρά πράγματα τα που έλεγε, αλλά ό,τι και να έλεγε, είχαν πείσει πολύ κόσμο. Είχε εμπνεύσει ενθουσιασμό, εμπιστοσύνη. Τούτο δεν εμπνέει τίποτα. Είναι, ανεβαίνουν τα ποσοστά του μόνο και μόνο επειδή καταραίουν τη συντηρητική. Είναι τελείως παθητικό αυτό που συμβαίνει. Στην ουσία οπότε λέτε ότι καταραίει το συντηρητικό κόμμα και έτσι φαίνεται ως πιο συγκροτημένη ομάδα η ομάδα των εργατικών. Αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή θετική κίνηση. Επιπλέον να σας πω ότι ο κύριος Στάρμερ είναι και η δεξιά πλευρά του εργατικού κόμματος που κυριαρχεί. Είναι εμπαθής άνθρωπος, ο οποίος έχει δημιουργήσει εμφύλιο πόλεμο μέσα στο εργατικό κόμμα. Έχει αποκόψει όλους τους προηγούμενους, όλη την αριστερή πτέρυγα του, τον κύριο Κόρμπιν και τους υπόλοιπους. Και κυβερνά το εργατικό κόμμα στηριζόμενος ένα περιορισμένο κομμάτι των στελεχών του και το καθεξής. Δεν φαίνεται να έχει και δεν έχει συνολική πρόταση η οποία να πείσει. Εάν έρθει λοιπόν στα πράγματα, έστω και αν γίνουν εκλογές σύντομα, εν έρθει στα πράγματα, δύσκολο να. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα κάνει και ο ίδιος. Δεν έχει δηλαδή θεώρηση πιστική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, που όπως σας είπα είναι προβλήματα βαθιά, προβλήματα παραγωγής, προβλήματα επένδυσης, προβλήματα παραγωγικότητας της εργασίας. Δεν τον ακούει κανείς να μιλάει για αυτά. Αυτά που λέει είναι ότι θα είναι πιο σοβαρός. Δεν θα είναι αυτό το γελίο τσίρκο που παρουσιάζουν σήμερα οι συντηρητικοί, γιατί περί τσίρκου πρόκειται, αν το δει κανείς ψύχρεμα και απ' έξω. Αλλά θα είναι μετρημένος, θα τα φέρει όλα στη σειρά, θα είναι νοικοκυρεμένος, κάτι τέτοια λέει. Τα οποία ναι, μεν είναι καλύτερα από την πλευρά των συντηρητικών, οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι γελίο που παρουσιάζουν οι συντηρητικοί, αλλά δεν είναι και είναι τελείως εκτός. Δεν είναι σύμμετρο με αυτό που συμβαίνει στη χώρα, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ μικρό για το βάθος της κρίσης που απειλεί την Βρετανία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λέω να παρατείνουμε λίγο τη συνομιλία, γιατί έχω και δεκάδες ερωτήματα εδώ ακροατών, ακούγοντάς σας, γιατί είναι ένα θέμα που θέλω να το δούμε σε αντιστοιχεία και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως εδώ με ρωτάει πολλοί κόσμος. Το γεγονός ότι έχεις ηγεσίες καρικατούρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ταυτίζεται, κύριε Λαπαβίτσα, ότι αυτές οι ηγεσίες είναι οι ηγεσίες αμέσως μετά το Brexit? Δεν έχεις έναν πολιτικό διαμετρήματος. Μήπως λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται και τα πόνερα του Brexit? Μήπως τελικά δεν του βγαίνει? Να μιλήσουμε και για το Brexit. Έχουν δίκιο οι ακροατές μας που ρωτούν γι' αυτό, γιατί φυσικά και το Brexit έχει τη σημασία του. Καταρχήν να πω ότι το να αποδίδονται όλα όσα συμβαίνουν στο Brexit είναι εκ του πονηρού. Είναι εκ του πονηρού, προέρχεται από ανθρώπους που θέλουν να περασπιστούν τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απάβγασμα του ανθρώπινου πολιτισμού και της Δύσης και ούτω καθεξής, αυτά τα οποία δεν έχουν καμία πέραση. Ελάχιστη πέραση γενικότερα, αλλά στη χώρα μας προωθούνται από ορισμένους κύκλους που τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν οφείλεται λοιπόν κυρίως το Brexit όλο αυτό που σημαίνει, αλλά το Brexit έχει μερίδιο ευθύνης. Πού είναι το μερίδιο ευθύνης? Θα σας πω την άποψή μου, δεν είναι απαραίτητο να τη συμμεριστείτε ούτε να την συμμερίζονται κι άλλοι. Η άποψή μου λοιπόν λέει το εξής. Το Brexit ήταν καταρχήν μια κίνηση δημοκρατικής αναγκαιότητας. Ο Βρετανικός λαός ψήφισε γι' αυτό. Έπρεπε λοιπόν να γίνει. Οποιασδήποτε προσπάθειες έγιναν για να αντιστραφεί με δεύτερα δημοψηφίσματα και ούτω καθεξής ήταν καθαρά αντιδημοκρατικές κινήσεις. Και δεν πέρασαν. Έγινε τελικά αυτό που ψήφισε ο Βρετανικός λαός, γιατί σας επαναλαμβάνω, οι παραδόσεις εδώ έχουν βαθιές ρίζες. Ναι, έγινε λοιπόν αυτό. Πώς όμως, ποιος το διαχειρίστηκε και με ποιο πρόγραμμα έγινε? Δεν ήταν ένα το Brexit, ούτε ήταν μία η πλευρά που ήταν υπέρ του Brexit. Αυτή που κυριάρχησε ήταν η πλευρά των συντηρητικών. Η πλευρά της σκληρής, φιλελεύθερης άποψης μέσα στο συντηρητικό κόμμα, η οποία πίστευε, και το πίστευε βαθιά, ότι θα κάνει το Brexit και θα άρει τους περιορισμούς για να φτιάξουμε ένα είδος Σιγκαπούρη στον Τάμεση. Το πρόβλημα δηλαδή της Βρετανίας, πίστευαν οι άνθρωποι αυτοί, είναι ότι έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό περιορισμών, επιβολής από το κράτος που δεν αφήνει τον τίγρη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να πεταχτεί μπροστά και να πάει σε νέα πεδία ευμάρειας.
Το πίστευαν βαριά οι άνθρωποι αυτοί, ότι άμα φύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουν νέες συμφωνίες εμπορίου παγκοσμίως, θα ξαναβγεί η Βρετανία μπροστά, όπως έβγαινε με τον παλιό καιρό, με τα πλοία της και με τα ξέρω τι άλλα έβγαινε, και θα ξαναμπεί στο παγκόσμιο εμπορικό παιχνίδι, όπως ήταν και ήμασταν την εποχή του 1850 ή και πιο πριν. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αστεία πράγματα. Και η πλευρά, η πιο ριζοσπαστική πλευρά του Brexit έλεγε ότι το μόνο Brexit που μπορεί να περπατήσει είναι το Brexit, το οποίο βεβαίως θα ικανοποιήσει το δημοκρατικό αίσθημα του βρετανικού λαού, αλλά ταυτόχρονα θα προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της οικονομίας σε βάση που δεν επιτρέπει όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αναδιάρθρωση της παραγωγής. Λοιπόν, είπατε ότι η άλλη πλευρά μιλούσε για την ανάγκη στην ουσία εθνικής παραγωγής. Ό,τι βγάζει καντήλες το ιερατείο των Βρυξελών. Ακριβώς αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ήταν η πλευρά που υποτίθεται λεγόταν τότε Lexit. Δηλαδή το Brexit τα αριστερά, Lexit δηλαδή. Ήταν μια έκθεση που είχε επικρατήσει. Τέλος πάντων δεν τα ξέφραζε όλα, αλλά έδειχνε την απέναντι πλευρά. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα πρέπει να έχουμε αναδιάρθρωση παραγωγής μέσα στη χώρα, να ασκηθεί έλεγχος, να αποκτηθεί πραγματικά ο έλεγχος από το λαϊκό και εργατικό στοιχείο, από την κοινωνία συνολικότερα, και να αναδιαρθρωθεί η οικονομία υπέρ των πολλών. Αυτή η πλευρά έμεινε πάντα, δεν ήταν αυτή που κυριάρχησε. Ήταν μια μειοψηφία. Αυτό που κυριάρχησε ήταν το άλλο που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή το Brexit που υποτίθεται ότι θα μας έβαζε ξανά στα ανοιχτά πεδία της παγκόσμιας οικονομίας, των θαλασσών κτλ. Αυτή τα έκαναν θάλασσα. Η πραγματικότητα είναι τα έκαναν θάλασσα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει. Και δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν έγινε, δεν τα κατάφεραν δηλαδή να κάνουν αυτό που περιμένανε. Όμως το χτύπημα στην οικονομία από αυτή την αποτυχία είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό που συνέβη. Αυτοί που λένε ότι αυτό προκάλεσε την καταστροφή της βρετανικής οικονομίας όπως αυτή την έχουμε μπροστά μας, τα μεγαλοποιούν χωρίς εκ του πονηρού. Το χτύπημα αυτό λόγω του εμπορίου και ούτω καθεξής είναι ένα κομμάτι τι συνέβη στη Βρετανία, γιατί δεν κάνανε τα άλλα που έπρεπε να κάνουν, αλλά είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που συνέβη στην πανδημία ή με αυτό που συνέβη με την αλλαγή των σχετικών τιμών για την ενέργεια, με το που ακρίβει η ενέργεια. Αυτή είναι η κύρια αιτία. Και αυτό φαίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι, για δηλαδή, πείτε μου τώρα αυτή την αντίστοιξη. Τα όσα συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη γνώμη σας, είναι σκηνές από ταινία που είτε παίζει σε κάποιες χώρες είτε προσεχώς στην Ευρώπη? Παντού παίζει, κύριε Σαχίνη, και στην Αμερική παίζει. Το ίδιο πράγμα σημαίνει. Απλώς η Βρετανία είναι πιο μπροστά. Είναι το καναρίνι στο ρηχείο, όπως δίνουν και οι Εγγλέζοι. Αυτό που μας δείχνει, παντού γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βαθύτατη κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το ομολογήσουν. Δηλαδή, είναι πολύ βαθύ αυτό που σημαίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκίνησε το 2007-2009, με τη μεγάλη κρίση του 2007-2009, όταν κοντέψαμε να φτάσουμε στην καταστροφή. Από τότε και μετά όλοι καταλαβαίνουν ότι το πράγμα δεν πηγαίνει καλά, δεν λειτουργεί καλά η παγκόσμια οικονομία, μεγαλώνει η ανισότητα, βγάζουν τα κέρδη που βγάζουν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ειδικά αυτά τα μεγάλα funds τα οποία έχουν κυριαρχήσει παντού πλέον και κινούν μετοχές και κινούν ομπόλογα και ούτω καθεξής. Αλλά δεν υπάρχει μεγέθυνση, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει άνοδος των εισοδημάτων, δεν υπάρχει επένδυση. Έχει 15 χρόνια όπου στην ουσία γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας. Και δεν βρίσκεται εύκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Οι απαντήσεις που ακούμε είναι αυτές που έχουμε βιώσει τόσα χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια. Λιτότητα, απελευθέρωση των αγορών, περιορισμός των μισθών, θα τα κάνουμε όλα καλά αν προχωρήσει, τέλος πάντων, γίνει τακτοποιηθεί και αφαιθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Δεν πιάνουν πια αυτά, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν γιατί η κρίση είναι βαθύτατη. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία υπολειτουργεί. Φάνηκαν τα όρια της παγκοσμιοποίησης και φάνηκαν τα όρια και της παγκοσμιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν περπατάει πια αυτό. Επίσης φάνηκε ότι η λύση δεν πρόκειται να έρθει από την Κίνα. Διότι και η κινέζικη οικονομία, ο κινέζικος καπιταλισμός, για να το πούμε με το όνομά του, γιατί περί αυτού πρόκειται, και αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σήμερα. Όχι για τον ίδιο λόγο, αλλά
για παρόμοιο λόγο. Και εκεί οι επενδύσεις είναι προβληματικές. Εκεί υπάρχουν επενδύσεις, αλλά δεν έχουν απόδοση. Και εκεί οι μισθοί ανεβαίνουν σε αντίθεση με τη Δύση, αλλά αυτό δεν επιτρέπει την ανταγωνιστικότητα. Δεν πάει καλά δηλαδή η συσσόρευση και η ανάπτυξη και στην Κίνα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Απαιτούνται νέες λύσεις, νέες απαντήσεις και δεν υπάρχουν. Εδώ ταιριάζει και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Δηλαδή, ο ευτελισμός της πολιτικής, το ότι υπάρχουν καρικατούρες παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη καρικατούρα είναι στις ΗΠΑ. Ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο ξεκινάει να μιλάει και χάνει τον ορμό των λόγων του. Θα τον έχετε δει τον κύριο Biden. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα είναι όταν ξεκινάει και μιλάει. Αυτός είναι ο αριθμό 1 στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και τι να μιλάμε παραπέρα για ευτελισμό της πολιτικής. Ο ίδιος είναι ευτελισμός της πολιτικής. Και όλοι τον περιβάλλουν. Εδώ λοιπόν είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Απαιτούνται καινούργιες ιδέες και καινούργιες προτάσεις. Και εδώ υπάρχει ένα πράγμα ακόμα, το οποίο θα σας το αναφέρω. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα σε τέτοια κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανάρθει. Το κάνει αυτό η ελεύθερη οικονομία και ο καπιταλισμός. Σε παλιότερες εποχές, όταν χρειαζόταν καινούργιες ιδέες και καινούργιες προτάσεις και τέτοιες καταστάσεις, υπήρχε πάντα η αριστερή παράδοση, το αριστερό ρεύμα. Δεν κυβερνούσε, αλλά υπήρχε. Υπήρχε ως αντίβαρο, υπήρχε ως πηγή ιδεών, υπήρχε ως πηγή κριτικής, υπήρχε ως πηγή τέλος πάντων ριζοσπαστικών λύσεων και τέλος πάντων και αυτοί που θέλαν και την ανατροπή του καπιταλισμού. Υπήρχε αυτό και δημιουργούσε πάντα μια τάση, τέλος πάντων την αναγκαιότητα για καινούργιες κινήσεις, καινούργιες ιδέες, καινούργια πράγματα. Και σήμερα δεν υπάρχει. Το πρόβλημα της εποχής μας στο βαθύτερο πολιτικό είναι αυτό. Δεν είναι ότι μας κυβερνάνε άνθρωποι τρίτης και τέταρτης κατηγορίας που φαίνεται, για το γυμνό οφθαλμού φαίνεται αυτό. Είναι ότι η πλευρά της αριστεράς, παγκοσμίως, η μεγάλη αυτή παράδοση που ξεκίνησε από τον καιρό των Γιακοβίνων στην Γαλλική Επανάσταση, δεν έχει λόγο πλέον. Δεν λέει κάτι το οποίο να πείθει ή τέλος πάντων να σε αναγκάζει να σκεφτείς. Έχει χάσει το λόγο, έχει χάσει το βάρος των λόγων. Δεν επηρεάζει τις καταστάσεις. Αυτό έχει αντανακλάται και στην υπόλοιπη πολιτική ζωή. Αντανακλάται και εκεί. Φαίνεται και εκεί. Οι συντηρητικές ή κεντρώες κυβερνήσεις δεν έχουν κάτι απέναντι τους το οποίο να λέει συγκροτημένα πράγματα. Πράγματα που απειλούν το κοινωνικό καθεστώς τέλος πάντων και χρειάζεται αντιμετώπιση. Δεν έχουν αυτό απέναντι τους. Και κάνουν αυτά που καταλαβαίνουν. Τα οποία είναι όλα μετριότητες. Τα οποία φέρνουν την κοινωνία να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, οι σφίξοι τις ζώνες, θα δούμε τι θα γίνει, τα γνωστά. Αυτά τα οποία τα ξέρετε, τα οποία τα ζούμε και στη χώρα μας. Αυτό κατά την άποψή μου είναι το χειρότερο από όλα. Κύριε Λαπαβίτσα, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, κατά τη γνώμη σας, η στροφή στην πραγματική παραγωγή, που δεν υπάρχει για την ώρα, και η επανεθνικοποίηση των οικονομιών θα ήταν λύση, ή εδώ που έχει βρεθεί πια το μοντέλο ανάπτυξης παγκόσμια δεν υπάρχουν τέτοιες λύσεις? Ζούμε στην εποχή των ρομπότ, μου γράφουν εδώ, τα οποία εκπορθούν από την εργασία τους απλούς εργαζόμενους. Σε λίγο θα ζούμε με επιδόματα παντού. Αυτά δεν σας λένε, λέει κάτι? Μια χαρά γίνονται αυτές γίνεται η στροφή μακριά από αυτά που συνέβησαν τελευταία 30-40 χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα σας το πω κι αλλιώς. Υπήρχε κάποτε η λογική, δεν είναι καινούργια αυτή η λογική, ξέρετε. Υπήρχε κάποτε η λογική που έλεγε στον 20ο αιώνα ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού, της παγκόσμιας οικονομίας, η εμπορική και άλλη χρηματοπιστωτική συνένωση των χωρών, που πλέον είναι αδιανόητο ότι θα έχουμε καταθρηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και ακόμα και πόλεμο. Έχουμε βιβλία που έχουν γραφτεί γι' αυτό, που λένε ότι είναι ο πόλεμος αδύνατο να γίνει, διότι πλέον οι κοινωνίες και οι οικονομίες έχουν γίνει ένα. Αυτά, υπάρχει βιβλίο περίφημο που γράφτηκε ένα μήνα πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που έλεγε τέτοιο πράγμα. Δεν σταμάτησε φυσικά αυτό το πόλεμο, αυτό το πράγμα. Αυτά γιατί σας το λέω. Σε τελική ανάλυση. Δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα που πηγάζει με τέτοιο τρόπο. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια κίνηση η οποία να μην επιτρέπει σε χώρες και σε κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν έχουν όλες οι χώρες κυβερνήσεις την ίδια δύναμη φυσικά. Άλλο πεδίο δράσης έχει η Ελλάδα, άλλο πεδίο δράσης έχει η Βρετανία, άλλο έχει η Κίνα, άλλο η Γερμανία και το καθεξής. Αυτό είναι προφανές. Αλλά ότι μπορεί να αντιστραφεί, μπορεί κάλλιστα να αντιστραφεί. Αυτό που δεν το επιτρέπει να γίνει
είναι το κοινωνικό συμφέρον, τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν ωφεληθεί από αυτό που συμβαίνει. Έχουν ωφεληθεί, έχουν γίνει πάρα πολύ πλούσιοι, πολλοί άνθρωποι από αυτό, είτε από την διεθνοποίηση της παραγωγής, είτε από τη διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που πηγαίνει και αυτό χέρι-χέρι με το πρώτο. Αυτοί λοιπόν που ωφελήθηκαν από αυτό δεν θέλουν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Και είναι λογικό, ποιος θα ήθελε στη θέση τους. Αν έχεις γίνει πολύ πλούσιο σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλεις να αλλάξεις βεβαίως. Να μείνει έτσι και να δώσουμε μερικά ψίχουλα και ούτω καθεξής. Θα εξαρτηθεί λοιπόν από το τι θα απαιτήσουν οι κοινωνίες και πώς. Υπάρχει το περιθώριο. Και σας το λέω και με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι όλες οι χώρες στην παγκόσμια οικονομία με τον ίδιο τρόπο ανοιχτές. Μπορεί να επιβληθούν έλεγχοι, μπορούν να μπουν περιορισμοί, μπορεί να υπάρξει κεντρική διαχείριση της οικονομικής κατάστασης και της παραγωγικής διάστασης μιας χώρας. Βεβαίως μπορεί να γίνουν όλα αυτά, πράγμα που πρέπει να κάνει και η χώρα μας ευκαιρία. Η χώρα μας είναι από τους πρώτους που το χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί ελάχιστα έχουν γίνει σε την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως κάθε φορά με συνέστηση των περιορισμών. Σας είπα για την Ελλάδα. Τα πλαίσια υπάρχουν, αλλά είναι πιο στενά. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν. Βεβαίως μπορεί να γίνουν. Βεβαίως μπορεί να επιβληθούν, σας ξαναλαμβάνω, έλεγχοι, να επιβληθεί περιορισμός και ούτω καθεξής. Αυτό, να ξέρετε, θα επιχειρηματολογηθεί για την Βρετανία, όπου να είναι. Έρχεται. Δηλαδή, η επιβολή περιορισμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο σύνδεσμο του Λονδίνου, είναι κάτι το οποίο ήδη κινείται στον χώρο των συνδικάτων. Υπάρχει κόσμος που θέλει να το δει αυτό το πράγμα να λέγεται ανοιχτά. Εάν γίνει λοιπόν στην Βρετανία, θα έχουμε και άλλα περιθώρια για αλλού και άλλες δυνατότητες για αλλού. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, μεταξύ άλλων, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ξεσπάσει ένα αυθόρμητο λαϊκό κίνημα ή μήπως η καταναλωτική, επίπλαστη, αλλά καταναλωτική ευμάρεια τόσων δεκαετιών έχει στην ουσία πλαδαριάσει τους λαούς και τους έχει καταστήσει απλούς θεατές και όχι ρυθμιστές? Κοιτάξτε, το δεύτερο κομμάτι της παρατήρησης είναι ορθό. Εγώ συμφωνώ. Αυτό είναι και με έναν τρόπο η άλλη πλευρά του νομίσματος για τον ευτελισμό της πολιτικής. Όταν λέμε ότι έχει ευτελιστεί η πολιτική, ότι δηλαδή έχει γίνει και μη περιεχομένου και ότι αυτοί που μας κυβερνούν είναι άνθρωποι δεύτερης και τρίτης διαλογής και τέταρτης διαλογής. Αυτό σημαίνει για τους λόγους που ανέφερα ήδη, αλλά η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι η κοινωνία η ίδια, το λαϊκό στοιχείο, οι συλλογικότητες οι διάφορες που στην ιστορία γνωρίζαμε, από τα συνδικάτα, αλλά όχι μόνο, οι τοπικές οργανώσεις, οι κοινωνικές οργανώσεις, όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει την κοινωνία μαζί, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ατονίσει. Αυτό σημαίνει. Έχει ατονίσει και δεν έχει πλέον πολιτικό λόγο. Αυτό σημαίνει απώλεια ελέγχου. Όταν μίλησε το λαϊκό στοιχείο στη Βρετανία και είπε να ανακτήσουμε τον έλεγχο, στην ουσία αυτό ήθελε. Ήθελε η φωνή του τοπικά να ακούγεται και εθνικά. Ήθελε όταν μιλάς για κάτι αυτό να έχει αντανάκλαση και αντίκρισμα στα ψηλότερα κλιμάκια. Αυτό επιδίωκε. Γιατί ξέρει ότι αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό είναι και στη χώρα μας το ίδιο. Στο ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη χώρα μας. Φλιαρούμε συνεχώς περί πολιτικής, μιλάμε συνεχώς, αλλά ξέρουμε ότι άλλα λέγονται στην οικογένεια, στο καφενείο, στον δρόμο και άλλα γίνονται επάνω. Και αυτά που λέγονται στην οικογένεια, στο καφενείο και στον δρόμο δεν έχουν επιρροή σε αυτά που γίνονται επάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν απώλεια δημοκρατίας. Αυτό είναι, σε τελική ανάλυση, αυτό είναι η απώλεια δημοκρατίας. Και αυτοί που μας κυβερνούν, που είναι απάνω, είναι άνθρωποι που δεν νιώθουν να ασκούν πάνω τους έλεγχο αυτές τις συλλογικότητες. Είναι ανεξάρτητοι αυτών. Και η πολιτική ζωή γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο, γίνεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Έχει λοιπόν ατονίσει αυτό. Όντως έχει επιστοχωρήσει. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας και εδώ χρειάζεται όντως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει, γιατί αλλιώτικα κινδυνεύουμε με πολύ βαθύ τρόπο. Κινδυνεύουμε με ολιγαρχίες, κινδυνεύουμε με ένα είδος απολυταρχικής διαχείρισης. Εδώ έχουμε πρωθυπουργό στη Βρετανία, δεύτερο πρωθυπουργό που δεν έχει εκλεγεί. Αδιανόητα πράγματα είναι αυτά για την σημερινή εποχή. Αδιανόητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι μπορούν. Μπορεί το λαϊκό στοιχείο, μπορεί το εργατικό στοιχείο, μπορεί η κοινωνία συνολικά να δώσει καινούργιες λύσεις. Μπορεί. Είναι στα χέρια της. Θέλω και ιδέες και προτάσεις. Θέλω να κλείσουμε με δύο παρατηρήσεις ακροατών. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Κύριε Λαπαβίτσα, εξετάζεται ένα νέο ιδιότυπο εσωτερικό κύμα μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό? Τι εννοώ? Στη Γερμανία φεύγουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο εγώ, λέει,
μάλλον είναι οδηγός μεταφορών. Ναι. Κατέβασα 3 οικοσκευές Γερμανών για Σέρες Χαλκιδική και Ηράκλειο Κρήτης. Σας λέει κάτι αυτό? Μου λέει. Μου λέει και είναι ιδιαίτερα η παρατήρηση είναι πραγματική και οξυδερκή. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μετακίνηση από τις χώρες του πυρήνα προς την περιφέρεια. Αν και βέβαια η κρίση την οποία θα αντιμετωπίσει η Γερμανία ήδη αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει θα είναι βαθύτατη. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα μπροστά τους, τα οποία θα έχουν και κοινωνική διάσταση. Αλλά για να το διευρύνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ναι. Την ερώτηση που έκανε και ο Κρατής. Να έχετε υπόψη σας ότι οι κινήσεις πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του τύπου είναι γενικευμένες στην τελευταία 20 ετία και δεν είναι υπέρ της περιφέρειας. Η περιφέρεια αποψηλώνεται, να έχετε υπόψη σας. Υπάρχει δηλαδή απογύμνωση πληθυσμιακή στις χώρες περιφέρειας. Ολόκληρες τεράστιες περιοχές της Ισπανίας είναι κενές πληθυσμού. Πολύ μεγάλες περιοχές των Βαλκανίων έχουν χάσει τον πληθυσμό τους. Και η Ελλάδα έχει χάσει πληθυσμό, όπως καλά γνωρίζουμε. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φύγει. Ταυτόχρονα έχουμε και μετακινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια, αλλά αυτές είναι συνήθως συνταξιούχων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ανθρώπων που θέλουν να βρουν τη δυνατότητα να ζήσουν με το χαμηλότερο εισόδημα, δεν φτάνει στη Γερμανία για παράδειγμα, μπορούν να ζήσουν πιο άνετα ή πιο καλύτερα σε χώρες περιφέρειας όπως η Ελλάδα, γιατί είναι φτηνότερα τα πράγματα, ίσως και το σπίτι τους και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν αυτό, αλλά δεν είναι θετικό. Είναι προβληματικό. Δεν είναι δηλαδή κίνηση που τονώνει τις οικονομίες ισομερώς. Είναι κίνηση που είναι υπέρ του κέντρου στην ουσία, η οποία είναι κατά της περιφέρειας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πληθυσμιακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και η χώρα μας είναι ένα κομμάτι του προβλήματος αυτού. Θέλω να κλείσουμε με το φίλο τον Τάσο. Κύριε Λαπαβίτσα, λέει, εγώ καταλαβαίνω ότι στη Βρετανία ψήφισαν Brexit για να σταματήσουν τη μετανάστευση και να βελτιώσουν τη βρετανική οικονομία και κατέληξαν στο κατόφλι της ύφεσης με πλούσιο Ινδουιστή πρωθυπουργό με καταγωγή από Ινδία που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αφρική. Οι Βρετανοί έφτασαν στον πάτο, κατά τη γνώμη μου. Λέει ο Τάσος. Υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος εδώ, να μπούμε σε στερεότυπα τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα. Είναι όντως Ινδουιστής ο κύριος Σουνάκ, είναι όντως πάρα πολύ πλούσιος, όχι τόσο ο ίδιος όσο η γυναίκα του. Είναι παντρεύτηκε σωστά ο κύριος Σουνάκ και αυτό είναι μια επιλογή που δείχνει πώς ο ίδιος κινείται. Δεν προέρχεται από πολύ πλούσια οικογένεια ο ίδιος. Προέρχεται από μια μεσοαστική οικογένεια. Γιατρός ήταν ο πατέρας, νομίζω. Δεν έρχεται ο ίδιος από όλα αυτά. Τα παντρεύτηκε τα λεφτά ο κύριος Σουνάκ, είναι πολλά αυτά που παντρεύτηκε. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Οι Βρετανοί όντως ψήφισαν σε μεγάλο βαθμό για τον έλεγχο στη μετανάστευση. Βεβαίως έτσι έγινε. Το πράγμα το οποίο περιείχε και ρατσισμό μέσα του. Για να τα λέμε ανοιχτά. Δεν ήταν όμως όλο ρατσιστικό και δεν είναι ρατσιστική κυβέρνηση η χώρα αυτή όταν βγάζει Ινδό πρωθυπουργό. Ή πρωθυπουργό Ινδικής καταγωγής. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό γιατί οι πολέμοι του Brexit τότε μας είχαν πεθάνει ότι αν γίνει το Brexit η χώρα θα γίνει φασιστική, θα κυριαρχήσει το ρατσιστικό και θα γίνουμε δεν ξέρω εγώ τι. Τα οποία ήταν όλα από κύματα της φαντασίας αυτό που θέλανε να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που έγινε ήταν περιορισμός της μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έγινε δύσκολο να έρθει κανείς στην Βρετανία, και αύξηση της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Δηλαδή δεν μειώθηκε η ροή μεταναστευτική, απλώς άλλαξε σύνδεση. Και η σύνδεση έγινε ακόμα πιο διεθνής. Γιατί η Βρετανία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι η πιο διεθνοποιημένη χώρα της Ευρώπης. Σωστά. Και η πιο διεθνοποιημένη στον κόσμο. Σωστά. Συνέβη λοιπόν αυτό. Κατέληξαν λοιπόν οι Βρετανοί όντως μια πολύ προβληματική κατάσταση. Δεν είναι όμως η μετανάστευση που το έκανε. Ένα τελευταίο να σας πω για τη μετανάστευση. Υπάρχουν πολλοί πρέπει να το δει κανείς. Υπάρχει ο σκληρός τρόπος, πολύ συντηρητικός, ο οποίος είναι βαθιά προβληματικός κατά την άποψή μου. Αυτό που πρέπει να υποθεί, πιστεύω, είναι το εξής στο συγκεκριμένο. Η μετανάστευση δεν πρέπει να γίνεται με βάση τη λογική των μεγάλων εταιριών. Σε αυτό αντιδρούσε ουσιαστικά ο κόσμος στη Βρετανία. Η λογική των μεγάλων εταιριών λέει τι. Φέρτε τους όλους μέσα. Ας ζήσουν στα αντίσκηνα. Ας ζήσουν στα παραδείγματα. Ας κοιμούνται στα χωράφια. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Φέρτε τους όλους μέσα να πληρώνονται ελάχιστα για να μπορώ εγώ να βγάζω κέρδη. Το λένε και τώρα πολύ. Φέρτε τους φτωχούς της Ευρώπης για να μπορέσει να κινηθεί η αγροτική παραγωγή. Αυτού του είδους μετανάστευση δεν είναι διεθνισμός.
δεν είναι ανοιχτή πολιτική, δεν είναι υπέρ των πολλών, δεν είναι υπέρ της κοινωνίας. Αυτό είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Η εργατική πλευρά δεν είναι κατά των εργαζομένων που έρχονται απ' έξω. Θέλει όμως να γίνεται αυτό με όρους. Θέλει δηλαδή αυτοί που θα έρχονται να έχουν προστασία του εισοδήματος, να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη στέγη, να ζουν ανθρώπινα δηλαδή. Αυτό είναι η εργατική πολιτική προς την επανάσταση. Αυτό είναι, πιστεύω, το οποίο κάποτε έλεγαν και τα συνδικάτα και η άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, αυτό το οποίο έχει ξεχαστεί. Και έχουν υιοθετήσει πάρα πολύ τις απόψεις του μεγάλου κεφαλαίου για την μετανάστευση, όπως σας είπα τι λέει. Φέρτε τους όλους μέσα. Ανοιχτά σύνορα, μπείτε, βγείτε, κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να βγάζω εγώ κέρδη. Δεν είναι αυτό λογική. Γιατί η μετανάστευση δεν θέλει ποτέ αυτό το πράγμα, το λαϊκό στοιχείο της Βρετανίας, και δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Να το ξέρετε. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό το πράγμα. Κώστας Λαπαβίτσας, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική αλλά εξόχως διαφωτιστική συζήτηση σήμερα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι μόνο το Λονδίνο, από ό,τι καταλάβατε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαπαβίτσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά.